είναι αυτή η διαστροφή του ηθοποιού που θα δει, ας πούμε, κάποιες ατέλειες ή τα πολύ δυνατά σημεία. Προσωπικά δεν βλέπω τον εαυτό μου. Γιατί? Διότι είμαι όλος ατελής. Έχω καταργήσει καθρέφτες τα πάντα, καταλάβατε. Έτσι οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάτε σε έναν ηθοποιό που είναι ξανθός, ψηλός κτλ. Έχει συμβεί στα τόσα χρόνια κάποιο απρόπτο, ενώ στις περιοδίες, ξέρεις. Κοίταξε, να μην έχουν έρθει ρούχα, ας πούμε, σε πόλη, τέτοια πράγματα. Παίξαμε με κάτι άλλο, βρήκαμε και αυτοσχεδιάσαμε. Το πιο, ας πούμε, επίφοβο, ποιο μπορεί δηλαδή να είναι, που ξέρεις. Το πιο επίφοβο, τι να σου πω, μου έχει τύχει να έχει πέσει το σκηνικό. Παρολίγο πάνω μου, δηλαδή τότε. Να έρχεται όλο πάνω μου και κατέβηκα και πήδηξα στη σκηνή, στην πλατεία. Έχει τύχει να μου μιλήσουν, να μου μιλήσει πάρα πολύ γκάρδια, ας πούμε, μια κυρία και στο τέλος κατάλαβα ότι εννοούσε κάποιον άλλον. Ναι, μου λέει πολύ ωραίες εκπομπές που κάνετε εκεί με τη μαγειρική. Μάλλον για τον Ευτύχη Μπλέτσα, κατάλαβα. Διαβάσα μια συνέντευξή σας και αναφερθήκατε στο Survivor, που νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Ναι. Νομίζω ότι είστε. Από την. Από αυτούς που το βλέπουν, ναι. Από αυτούς που δεν το βλέπουν. Εντάξει, τι να κάνω. Εγώ κάποιες φορές με πιάνει μια θλίψη. Mm-hmm. Που το βλέπω, το έχω δει κάποιες φορές και μια θλίψη για τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Όταν βλέπω να μοιράζει ο παρουσιαστής να ανοίγει το κουρασάν στη μέση και να λέει: κοίτα πώς κρέμεται η πραλίνα, ας πούμε, και αντί για ψωμί, παιδί, ελευθερία που φωνάζαμε κάποτε, που και τώρα πρέπει να το φωνάξουμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες συνθήκες που ζούμε. Να φωνάζει ο κόσμος να χειροκροτάει ένα κουρασάν. Αυτό είναι λίγο μια κατάντια, θα το λέγαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το κρίνω. Είμαι άνθρωπος που αφήνω τα πράγματα να πάνε που θέλουν να πάνε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ελέγχει την τηλεόραση. Υπάρχει το on και το off της τηλεόρασης. Υπάρχουν τόσα κανάλια να κάνει ό,τι θέλει και ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Σωραίος. Παιδιά, εγώ είμαι υπερβολικό. Έχει χάσει τα αερόστατα όμως. Έχει δει τα πρώτα επεισόδια, παιδιά. Τώρα που καλοπέρνουν δεν έχει δει προφανώς. Τι σχέση έχει το ψωμί, παιδιά, ελευθερία με το Survivor και το κουρασάν. Ενώ δηλαδή, γενικά τα μηνύματα τώρα. Παιδί μου, δεν μπορούσα να κάνει σύγκριση με το ψωμί, παιδιά, ελευθερία και το Survivor. Είναι κατά τη σημερινή. Γενικότερα για την νεολαία και τα πρώτα και όλα αυτά που. Κάποτε φωνάζαμε άλλα συνθήματα και τώρα καθόμαστε, α πούμε, και βλέπουμε ένα κουρασάν. Τι συνδέει, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ήταν ισοπεδωτικό τώρα. Τρει λέξει οι οποίε συμβάζονται την αντιπολίτευση είναι πιο επίκαιρε από ποτέ παρόλα αυτά που με τον Κυριανό. Προφανώ είναι πιο επίκαιρε από ποτέ, αλλά δεν κρίνονται από το Survivor, το ψωμί. Ελευθερία. Είναι λίγο άκυρο. Δηλαδή, όχι, αν κάποιο όταν βλέπει survivor, δεν μπορεί να βρωτοφωνάξει, ας πούμε, για τα δικαιώματά του και αυτά που πρέπει να έχει. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, αλλά πλέον έχουμε άλλες αρχές. Ωραία δήλωση. Θα το σχολιάσουμε. Ωραία δήλωση. Κανένα αίσθηση. Ήταν κάτι που ήταν. Δεν έχει ανάγκη ο Γιαννόπουλος να πει κάτι για να ασχοληθεί μαζί του. Αυτά τα κρουασάν δίνουν χρήματα στο κανάλι. Το κανάλι έχει υπαλλήλους. Οπότε. Καλά, αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Δεν σημαίνει ότι θα αποφέρουμε το κρουασάν. Αλλά χρήματα μπορεί να σου να πει γυμνό κάθε μέρα. Θα βγει γυμνό. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα και αυτά όλα γίνονται επειδή ακριβώς υπάρχει τηλεθέαση και κάποιοι υπάρχουν χορηγοί. Δεν με διάξει, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Ένα ηθοποιό και ειδικά ηθοποιή κουλτούρα και όχι δεν λέω τον Γεωργιανόπουλο, αλλά γενικά ότι δεν το βλέπω και δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν οι νούμερα. Για να ξέρει για τα κουρασάν και την πραλίνα, το έχει δει προφανώς, Στέφανε. Εγώ θα περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους να το δουν και να έχουν άποψη γιατί κάνει νούμερα, γιατί ο κόσμος το βλέπει και να ακούσουμε τη δική του άποψη. Όχι τη δική του άποψη ακούσαμε. Ακριβώς, την είπε. Και είπα από εκεί και πέρα είναι δική μου άποψη, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρέπει τον κόσμο να μην το βλέπει. Τι είπε, υπάρχουν πολλά κανάλια, υπάρχει το on, το off, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Αυτό είπε. Εγώ θα μείνω στον εξαιρετικό, όλοι εξαιρετικοί, αλλά ο πιατάς, παιδιά, τι άνθρωπος, τι υπόσταση, ο τρόπος που μιλάει. Ίσως είναι τώρα και, Ελεάνα μου, επειδή μας θυμίζει.